Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες λένε ότι ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων, η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών εδώ και τρεις μέρες δεν κοιμούνται από την αγωνία τους με αυτά που λέει ο Χατζηδάκης, ότι προστατεύεται το 8ωρο και ότι αυξάνονται οι μισθοί των εργαζομένων. Όμως αν είμαστε σοβαροί, και είμαστε σοβαροί, πρέπει από τις επιβεβαιωμένες πληροφορίες που έχουμε να σας πω ότι το νομοσχέδιο, οι πρώτες διατάξεις που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας είναι πολύ χειρότερες από αυτές που είχαν δει το φως της δημοσιότητας τις προηγούμενες ημέρες. Καταργείται η Κυριακή Αργία για τους περισσότερους κλάδους. Η κυβέρνηση παρουσίασε ένα μεγάλο κατάλογο κλάδων από τα ταχυδρομεία μέχρι τις κατασκευές, από τις υπηρεσίες και από άλλους κλάδους, όπου καταργείται η Κυριακή Αργία. Καταργείται το ΣΕΠΕ και μετατρέπεται σε ανεξάρτητη αρχή ελέγχου. Ένα εργαλείο δηλαδή που είχαν οι εργαζόμενοι τουλάχιστον να προσφύγουν και να ζητήσουν το δίκαιο τους, και αυτό καταργείται. Η κυβέρνηση δεν μιλάει για διευθέτηση του χρόνου εργασίας στο δεκάωρο. Κάνει αναφορά ακόμα και στις 13 ώρες δουλειά την ημέρα. Αυτό που υπάρχει δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Οδηγία, που σημαίνει ακόμα και 12 ημέρες συνεχόμενης δουλειάς με 13 ώρες δουλειά την ημέρα, και τη μεγάλη πλειοψηφία αυτών να είναι απλήρωτες. Και η κυβέρνηση επίσης κατοχυρώνει όλα τα θέλω των εργοδοτών για τα ηλεκτρονικά μητρώα, για τον ηλεκτρονικό χαρτιδισμό στα συνδικάτα, και μάλιστα καταργεί το δικαίωμα στην απεργία σε μια σειρά κλάδους, όχι αναπτύσσοντας το λεγόμενο προσωπικό ασφαλείας, αλλά καθιερώνοντας τη δυνατότητα, λέει, αυτές οι υπηρεσίες να προσφέρουν, αυτές οι επιχειρήσεις να προσφέρουν το 33% των υπηρεσιών τους, που σημαίνει ότι, για παράδειγμα, στις μεταφορές ή στην ενέργεια καταργείται το δικαίωμα της απεργίας για αυτούς τους εργαζομένους. Υπάρχουν και άλλα πολλά που θα τα δώσουμε στους εργαζόμενους στη δημοσιότητα τις επόμενες ώρες. Και αυτό είναι ένα πρώτο καθήκον που έχουμε εμείς εδώ, να ενημερώσουμε αντικειμενικά τους εργαζόμενους στους χώρους δουλειάς για το τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο και ποιες είναι οι συνέπειές του, επιδιώκοντας να υπάρξει ένα μεγάλο εργατικό μέτωπο που θα υποχρεώσει την κυβέρνηση να πάρει πίσω αυτό το έκτρωμα. Όμως αυτό δεν φτάνει. Τα συνδικάτα πρέπει να παλέψουν για το ξύλωμα όλων των αντεργατικών νόμων της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Νόμους που πατάει η σημερινή κυβέρνηση για να φέρει τα δικά της νέα αντιλαϊκά μέτρα. Νόμους που έχουν τσακίσει στην κυριολεξία τη ζωή και τα δικαιώματα της συντριπτικής πλειοψηφίας των εργαζομένων. Έχουμε υποχρέωση σε όλη την εργατική τάξη, αλλά και στα παιδιά μας, αυτό που μας κληροδότησαν οι γονείς μας, να το κληροδοτήσουμε εμείς στη νέα βάρδια των εργαζομένων, το 8ωρο και τα δικαιώματά τους. Και αυτό θα απαιτήσει σκληρή σύγκρουση, αγώνα μαζικό, σκληρή αντιπαράθεση με την κυβέρνηση και την εργοδοσία. Δεν θα είναι ένας αγώνας από τα ίδια. Απαιτεί οργάνωση, απαιτεί μαζικότητα, απαιτεί ενημέρωση, καλή προπαγάνδα και αποφασιστικότητα για σύγκρουση. Το λέμε για άλλη μια φορά, γιατί ξέρουμε ότι εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με ορισμένους που φοράνε παροπίδες ή εκτελούν συμβόλαια. Έχουμε να κάνουμε με μια στρατηγική που είναι η στρατηγική του κεφαλαίου. Αυτό υπηρετεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Να αυξήσει την εκμετάλλευση, να αυξήσει την απλήρωτη δουλειά, να αυξήσει την ένταση της εργασίας και την ακόμα μεγαλύτερη αποδιοργάνωση της ζωής των εργαζομένων. Μια στρατηγική που υπηρέτησαν με συνέπεια
Όλα τα προηγούμενα χρόνια, οι προηγούμενες κυβερνήσεις, έρχεται τώρα να κλιμακώσει η Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό λέμε ότι ο αντίπαλος είναι συνασπισμένος, έχει τα κόμματα του κεφαλαίου, έχει τους εργοδότες, έχει και τους εργατοπατέρες. Όμως εμείς είμαστε πιο δυνατοί, γιατί εκπροσωπούμε το δίκαιο των πολλών, εκπροσωπούμε το δίκαιο της τάξης μας, το δίκαιο της εργατικής τάξης. Τίποτα δεν είναι πάνω από αυτό. Και αυτή η δύναμη θα μας δώσει τη δύναμη για τη σύγκρουση που απαιτείται για να μην περάσει αυτό το νομοσχέδιο.